Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί λεθετές, παρεμβάσεις εδώ για, με μια άλλη έτσι, ενότητα, η οποία νομίζω ότι θα φέρει μια διαφορετική νότα σε αυτά τα σπιτικά, που αλλιώς θα είχαμε μάθει τόσα χρόνια. Φέτος τραβήξαμε κουπί για να έχουν πάνω κάτω την ίδια ατμόσφαιρα, αλλά δεν ξέρω αν και πολύ το καταφέραμε. Κάποιοι άνθρωποι όμως, από πιο νωρίς, προετοιμάστηκαν ώστε να μας βοηθήσουν όλους εμάς που έχουμε παιδιά μικρών ηλικιακών, μικρής ηλικίας να πούμε, ή και μεγαλύτερα, ή και πολλούς από εμάς που θέλουμε να παρατείνουμε την παιδική μας ηλικία εσάι, να έχουμε μία τέτοιου είδους νότα στα σπιτικά μας με αυτές τις καινούργιες μεθόδους, που εμείς οι λίγο παλαιότεροι δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε, αλλά τελικά τις παίζουμε και στα δάχτυλα, έτσι. Έχουμε μάθει να μπαίνουμε στο διαδίκτυο, έχουμε μάθει να κάνουμε φίλους από εκεί. Τώρα μαθαίνουμε να κατεβάζουμε και εκπομπές που, όπως είπα, θα κάνουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, αλλά και εμάς όλους, να έχουμε αυτή την ατμόσφαιρα που είχαμε συνηθίσει να την φτιάχνουμε εμείς. Κάποιοι άλλοι νοιάστηκαν για μας και την φτιάξανε ώστε να συμπληρώσουν αυτό το κενό που έφερε στην παρένθεση των εορταστικών αυτών ημερών αυτός ο περίεργος COVID. Λοιπόν, καλωσορίζω αυτούς τους δύο υπεύθυνους, τους ηθικούς αυτούργους και ταυτόχρονα όμως και θήτες της όλης κατάστασης, εντός εισαγωγικών το θήτες, τον Νίκο Μαυρίδη και τον Φώτη Σπύρο, δύο καλλιτέχνες οι οποίοι δήλωσαν σε παρελθόντα χρόνο ότι η τέχνη, λέει, είναι αν τη στερήσεις από έναν καλλιτέχνη, μάλλον πείτε τα μας εσείς, παιδιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όχι, αυτά τα λέει ο Νίκος Χριστίδης καλά. Για πες, Νίκο Χριστίδη. Για πες, Νίκο Χριστίδη. Ναι. Χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα χριστουγεννιάτικο διαδικτυακό χωριό για να κρατήσουμε φέτος αυτά τα περίεργα, τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα συντροφιά στα παιδιά. Να προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα τους ώστε να μην βιώσουν αυτές τις δύσκολες συνθήκες και τα πολύ πολύ ιδιαίτερα Χριστούγεννα βιώνουμε όλοι. Και τους λείψει χαρά, ακριβώς. Να είμαστε μια παρέα σε αυτή την, στον αποκλεισμό, στον περιορισμό τους, στον επιβεβλημένο περιορισμό τους, και έτσι να χαμογελάσουν, να είμαστε κι εμείς λίγο υπεύθυνοι, όπως είπες και εσύ, θήτες, κυκή μου, να είμαστε θήτες για ένα χαμόγελο. Είναι ένα πράγμα να είσαι ηθικός αυτούργος ενός χαμόγελου. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι έδωσες τη σκυτάλη στον Νίκο τον Χριστίδη για να μας πει εκείνα που καταφέρνει καλύτερα, για να ξεκινήσουμε έτσι. Με την τέχνη. Άμα το κάνω αυτό, θα το αφήσω συνέχεια την ομιλία. Γιατί όλα τα καταφέρνει καλύτερα. Λοιπόν, εντάξει. Οκ, οκ. Σηκώνω και ξέρει πολλά. Είναι ο αιτίο εξωγήινος ο Νίκος, οπότε ξέρει πολλά. Έχουμε τη μασκότ του χριστουγεννιάτικου διαδικτυακού χωριού, τον Ετή τον Εξωγήινο, που έχει έρθει στη γη, στον πλανήτη Γη, για να γνωρίσει τα Χριστούγεννα των ανθρώπων, να μάθει πώς παίζανε παλιά τα παιδιά τα παιχνίδια στις σαλάνες, να γευτεί τα γλυκά, να μάθει πώς φτιάχνονται τα γλυκά, να γνωρίσει το θέατρο σκιών, να γνωρίσει τις μαριονέτες. Να μάθει τις αξίες. Έχω την εντύπωση ότι πάτε πάρα πολύ πίσω με μια πάρα πολύ σύγχρονη μέθοδο, έτσι, παιδιά. Πολύ όμως αυτό που λες, είναι πολύ σωστό αυτό. Ναι. Να καταφέρεις μέσω της τεχνολογίας και του διαδικτύου να απευθύνεις τα παιδιά σύγχρονα, κοιτώντας, μην ξεχνώντας τις ρίζες, το παρελθόν. Mm-hmm. Τι ωραίο να τους μιλάς για παιχνίδια με χώματα την ώρα που πατάνε το πληκτρολόγιο. Και πόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Αλίμονο αν αποξενωθούμε από τη φύση μας. Γιατί είναι η φύση μας το χώμα. Ακριβώς. Τέτοιου είδους αξίες προωθούμε μέσα από το χωριό μας. Δηλαδή τα αυτά πράγματα. Αυτά που αυτή τη στιγμή μας λείπουν και αυτά που τα παιδιά αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να αγνοήσουν την ύπαρξή τους. Αυτός είναι ο λόγος που καταπιαστήκαμε και μπήκαμε, συνθηκολογήσαμε, αν θέλετε, με το διαδίκτυο. Πιστεύοντας ότι αν υπάρξουν όρια και κρίση, πραγματικά μπορεί να προσφερθεί κάτι καλό. Μερικές λέξεις που είναι λίγο παγωμένες, λίγο κρύες για το μέσο αυτό. Όπως είναι θαλπορή, νιάξιμο, μοιρασιά, πραγματικά είναι λίγο δύσκολο. Παιδιά, είναι λέξεις όμως, τις οποίες νομίζω ότι και εσείς, και συγγνώμη που σας λέω παιδιά, αλλά παιδιά, όχι, να το επαναλάβετε παρακαλώ. Παιδιά, πολύ παιδιά. Ωραία, θα έχω ταυτόχρονα, αν το επαναλαμβάνω τακτικά, θα έχουμε και προσφορές σε σχέση δηλαδή με την να δώσουμε σε φίλους της εκπομπής και όχι μόνο τη δυνατότητα να μπουν στο site, στο διακαναλικό αυτό σύστημα.
Για πείτε μου. Ακριβώς. Ναι. Ουσιαστικά εμείς, πέρα από το διαδίκτυο αυτό το πράγμα, αυτό το χωριό μας, το πόνιμά μας, ο κόπος μας, είπαμε ότι είναι όμορφο και πρέπει να φτάσει σε όλα τα παιδιά. Έχοντας λοιπόν αυτό το πράγμα στο μυαλό μας με τον Νίκο, σκεφτήκαμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση είτε στο διαδίκτυο, για πολλούς λόγους. Είτε γιατί στο χωριό τους δεν πιάνει, είτε την οικονομική δυνατότητα να το υποστηρίξουν, όσο χαμηλό και αν είναι το κόστος. Για οποιοδήποτε λόγο, η τηλεόραση, εσείς δηλαδή. Το Star Βορείο Ελλάδος δηλαδή. Ορίστε. Το Star Βορείο Ελλάδος δηλαδή. Βεβαίως και το Star Βορείο Ελλάδος. Έχουμε επιλέξει 10 σταθμούς κοντά, λίγο λιγότερους από όλη την περιφέρεια, που θεωρούμε έγκυρους του μερικού σταθμού. Με πολύ ιδιαίτερη προσοχή και με πολύ. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία όπως με το δικό σας κανάλι. Ακριβώς. Φροντίζει το περιεχόμενό του. Έτσι λοιπόν, χαιρόμαστε για αυτή τη συνεργασία που έχουμε πάρα πολύ και που μπορούμε με τη συνεργασία τη δική σας μαζί μας να προσφέρουμε στα παιδιά κάποια αποσπάσματα από τις καλύτερες μας στιγμές σε αυτό το διαδικτυακό χωριό. Το οποίο έχουμε, το λέω και δημόσια, όπως σας έχει προταθεί κιόλας, εμείς έχουμε πάρα πολύ υλικό, με υπέροχους συνεργάτες, πάρα πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία δεν τα φτιάξαμε για μας. Θέλουμε να τα δείξουμε στα παιδιά, για εκεί να προορίζονται, εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Σας έχουμε κάνει και πρόταση. Αυτό το πράγμα μπορεί η σχέση μας, η προσφορά προς εσάς και προς τα παιδιά, από εμάς, αφιλοκερδώς, μπορεί να συνεχιστεί από εδώ και πέρα. Φυσικά και ένας λόγος που είμαστε σήμερα εδώ είναι για να το κάνουμε περισσότερο γνωστό ως δράση αυτό στον κόσμο που παρακολουθεί στα Αρβορία Ελλάδος, γιατί είναι σημαντική η προσπάθεια αυτή η δική σας να μην μείνει σε αυτούς οι οποίοι έχουν και κατέχουν μόνο. Να γίνει, να μπει περισσότερο, να διεισδύσει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και η τηλεόραση είναι ένα εύκολο μέσο για κάτι τέτοιο. Εγώ σας ξαναλέω, παιδιά, για να πάρω ακόμη μια προσφορά. Το πιάσα το σύνθημα και προχωράμε. Για να δούμε πώς γεννήθηκε η ιδέα. Μια κλασική ερώτηση φυσικά. Ίσως έχετε κουραστεί να την απαντάτε, αλλά νομίζω ότι για μας δεν είναι η πρώτη απάντηση. Δεν κουραζόμαστε καθόλου να απαντάμε σε τέτοιου είδους ερωτήσεις που αφορούν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά που την αγαπάμε τόσο πολύ. Αρχικά προετοιμαζόμασταν να κάνουμε πράγματα ζωντανά, όπως όλοι. Στην πορεία εντοπίσαμε ότι μάλλον θα είναι δύσκολο να. Κάποιες τέλη Σεπτεμβρίου να διεξαχθούν ζωντανά θεάματα. Οπότε πήραμε την απόφαση να κάνουμε κάτι διαδικτυακό, το οποίο όμως να μην είναι θέατρο. Δεν είμαστε υπέρ δηλαδή της μαγνητοσκόπησης του θεάτρου. Θεωρούμε δηλαδή ότι το θέατρο είναι κάτι που είναι ζωντανό και ζωντανό πρέπει να παραμείνει, γιατί μόνο έτσι ο θεατής μπορεί να το βιώσει σωστά. Γιατί είναι ένα βίωμα το να παρακολουθήσεις μια θεατρική παράσταση. Πρέπει να γίνει συνένοχος. Πολύ ωραία το είπατε. Ναι, συνένοχος, όντως έτσι. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες διαδικτυακές δράσεις που να μας μεταφέρουν σε μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, να μπορούν να ψυχαγωγήσουν τα παιδιά και να επιμορφώσουν τα παιδιά παράλληλα με ψυχαγωγικό τρόπο. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια σειρά δράσεων που αυτό δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο πέρα από ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο διαδικτυακό χωριό με πάνω από 40 δράσεις. Βάζοντας και μέσα όμως το παιδί, αυτό που είπε δράσεις, ο Νίκος εννοεί ότι βάζοντας και μέσα το παιδί. Δηλαδή, δεν σε καμία περίπτωση δεν πέρασε το μυαλό μας να βάλουμε βίντεο στη σειρά και να αρχίσουμε να τρέχουμε. Και να πούμε στο παιδί, δες πάλι. Αυτό που κάνουν συνήθως, αυτό που γίνεται. Όχι, είπαμε ότι δεν θα γίνει έτσι το πράγμα. Θα έχουν να συμμετέχουν τα παιδιά. Τα γράμματα που παίρνουμε, τα πράγματα που ρωτάνε στον Βασίλη ή στον Ετή, στα στροφάκια ή τα σεναριάκια που παίρνουμε για να τα παίξει ο καρδιός ο παίχτης μας αυτοσχεδιαστικά, πραγματικά είναι πολύ όμορφα. Έχουμε τρόπους αλληλεπίδρασης με το διαδικτυακό χωριό. Μπορούν δηλαδή να μας στείλουν μήνυμα email και να τα απαντήσουμε ζωντανά στον αέρα. Φωτογραφίες μας στέλνουν που ζωγραφίζουν, ας πούμε, τον Άγιο Βασίλη, τον εξερευνητή, τον Ετή και τα. Υπάρχει μια αίσθηση επικοινωνίας. Υπάρχει πραγματική επικοινωνία, αλλά δίνουμε και αυτή την αίσθηση της επικοινωνίας ακόμα περισσότερο με τα παιδιά. Ώστε να νιώθουν ότι δεν είναι μόνο στο σπίτι. Η ιδέα την κυοφορήσατε. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να γίνει πραγματικότητα. Οι δυο σας. Μετά από εκεί και μετά, ποιοι σήκωσαν, πόσοι εμπλέχθηκαν στο όλο στήσιμο, να πω. Γιατί έτσι που ιδέα, μου τα λέτε. Θέλει θεότερους συνεργάτες. Θέλει μια τρελή ιδέα, θέλει θεότερους συνεργάτες. Το ότι δεν λέμε τα ονόματά τους των συνεργατών από εδώ και από εκεί είναι να μην τους εκθέσουμε. γιατί ουσιαστικά είναι θεότρελοι. Αντιληπτό. Ήταν λίγο όλο εδώ κυχωτικό. Ήταν όλο συναισθηματικό και μπορεί να περίμενε εκεί. Ήταν αρκετά επικίνδυνο εγχείρημα. Δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο.
Είμαστε μια μικρή εταιρεία, πολιτιστική, νέα εταιρεία πολιτιστική, με πολιτιστικό ανάστημα, πιστεύουμε όμως, και με ανθρώπους που μας εμπιστεύονται. Αυτή ήταν καμιά 120-130 κοντά η ομάδα, μεγάλη ομάδα, με μικρό μεσόωρο ηλικίας και μεγαλύτερο για μας, λέω. Και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ. Δεν λέω δουλέψαμε, γιατί αυτό δεν ήταν δουλειά. Γιατί δουλειά ο καθένας δούλευε για 5 ανθρώπους με αυταπάρνηση σε δύσκολους καιρούς. Μην το θεωρούμε λίγο μελό, διακινδυνεύοντας την υγεία μας. Είναι πολύ δύσκολη καιρή και κάποια στιγμή έπρεπε να βρεθούμε λίγο περισσότερο από ό,τι κανονικά έπρεπε. Και προσπαθούσαμε να μην το κάνουμε συνέχεια. Δηλαδή, ήμασταν όλοι μέσα. Δεν ήμασταν στα σπίτια μας. Δεν ήμασταν στα σπίτια μας. Ακόμα και αν προστατευόμασταν, ακόμα και παίρναμε όλα τα μέτρα. Ήμασταν στον δρόμο. Αυτό ακριβώς. Ήμασταν εκτεθειμένοι. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με πολύ αγάπη, ούτε σκέφτηκαν ωράριο, ούτε σκέφτηκαν χρήματα, ούτε σκέφτηκαν τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι όντως λειτουργήσε το πνεύμα των Χριστουγέννων για τη δημιουργία αυτού του διαδικτυακού χωριού. Γιατί έτσι μου τα περιγράφετε. Παντελώνει το πνεύμα, παντού. Πάντω αυτό ήταν ένα εγχείρημα. Δεν ξέρω, δεν έχω γνωρίσει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή τώρα είμαστε λίγο προς το τέλος, πάμε τελευταία εβδομάδα, ας πούμε, κτλ. Κοιτώντας πίσω, δεν ξέρω τι να πρωτοσκεφτώ για όλο αυτό. Είναι τεράστιο το. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση παντρέψατε, να το πω έτσι απλά, πολλά και διάφορα. Παντρέψατε την παράδοση με την τεχνολογία, παντρέψατε τα ήθη, τα έθιμα με άλλα πράγματα, παντρευτήκατε όλοι μαζί στη συνεργασία. Το εγχείρημα αυτό θα το ξαναεπαναλαμβάνατε μετά την εμπειρία αυτή? Εννοείται. Εννοείται. Ήδη το σχεδιάζουμε για τις απόκριες. Θα γίνει, επειδή και απόκριες δεν θα συμβούν. Σας βλέπω πάρα πολύ ρεαλιστές. Όχι, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, είναι αναφηρημένο, γι' αυτό το λέμε. Δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε κάποιους, τους φίλους μας, αλίμονο. Ωστόσο, όμως, πρέπει να σκεφτόμαστε ρεαλιστικά, είμαστε θεροβάμονες. Εμείς έχουμε σκεφτεί κάτι πολύ όμορφο, καμία σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα. Δεν θα προσπαθήσουμε να επαναλάβουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάμε αλλού, διαφορετικά. Ένα βήμα παραπέρα. Κάτι ακόμα πιο τρελό, με πολύ περισσότερη φαντασία, τόλμη. Και ναι, ξέρεις τι, όλο αυτό το πράγμα, μπορεί όλο αυτό το πράγμα τελικά να μας φέρει πιο κοντά. Πιο κοντά σε αυτά που, στα βασικά που στερηθήκαμε. Εκεί είναι η ουσία. Έχουμε στερηθεί πολύ βασικά που νομίζαμε ότι τα έχουμε και δεν τα έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Συμβαίνουν μερικά πράγματα απίστευτα. Δηλαδή όλο αυτό που σου περιέγραψα που συνέβη το χωριό σε άλλες δεδομένες στιγμές, όλοι εμείς δεν θα συσπηρωνόμασταν σε μια ιδέα. Αυτό. Σε κάτι τόσο τρελό. Και όχι μόνο το τρελό ότι συσπηρωθήκαμε εμείς 120 γνωστοί, 130 μπορεί να είμαστε φίλοι. Μας πιστέψανε. Ναι. Μας πίστεψε ο κόσμος. Για να δούμε αυτοί που σας πίστεψαν. Πώς ήρθατε σε επικοινωνία, πώς το κοινωνήσατε αυτό, γιατί απαγορεύεται και πολλά και διάφορα. Από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο λοιπόν του έπαιρνε ένας τρελός και άλλος τρελός έστελε με διαδίκτυο και το γραφείο εδώ πέρα τα παιδιά στέλνανε την πρόταση μας και τα λοιπά, αφού είχαμε κάνει τεράστιο και μετά ένας τηλέφωνο. Ένας ένας τηλέφωνο, γεια σας, είμαστε αυτοί, κάνουμε αυτό και τα λοιπά. Τι ουσιαστικά πίστεψαν, το ενθουσιασμό μας. Αυτό. Γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που δεν έχει γίνει τίποτα παρόμοιο. Μου φαίνεται πολύ πολιτικό αυτό. Τι πίστεψαν τον ενθουσιασμό μας, αυτό. Δηλαδή. Μα δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αν θέλετε, πίστεψαν στα ονόματα που είχαμε του Τάσου Ιωαννίδη, τα Λάχανα Χάχανα, το οποίο είναι έμπιστο. Στην προηγούμενη συνεργασία μας με την εταιρεία μας. Γιατί έχουμε παραστάσει όλη την Ελλάδα κάθε καλοκαίρι, μια παρουσία έγκυρη σε όλα τα φεστιβάλ. Και Χριστούγεννα. Τον Σπύρο Λάμπρο με την παιδική χορδία, το Μάγο Σανκάρα, γνωστά ονόματα τα οποία είχαν έρθει μαζί μας. Εγώ θα πω ότι τους προκάλεσε και αυτό το τρέμουλο στη φωνή σας, παιδιά. Μου επιτρέπετε να το έτσι. Δηλαδή, έχετε αυτή τη λαχτάρα του να το περάσετε έτσι, γιατί το αγαπήσατε, θέλετε να το αναδείξετε. Γιατί ό,τι αγαπάμε, νομίζω, θέλουμε να το εκθέσουμε με την καλή έννοια. Δεν είναι καθόλου αυτό. Νομίζω ότι κάνουμε λάθος να πούμε. Δεν είναι ότι θέλουμε να αναδείξουμε αυτό που αγαπάμε. Ούτε το αγαπήσαμε ουσιαστικά, ούτε να το αναδείξουμε θέλαμε. Ουσιαστικά είχαμε στο μυαλό μας την προσφορά. Την προσφορά ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να χαμογελάσουν και θα χρησιμοποιηθούν. Είχαμε μνήμες. Αυτά γιατί να μην έχουμε.
Μα αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό θέλετε να το μοιραστείτε. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Να θες να μοιραστείς αυτό που έχεις μέσα σου και το δημιούργησες. Δηλαδή το ξαναφώτισες, το ξαναέφτιαξες λίγο, το ξαναέφερες. Μάλλον το έφερες στην επικαιρότητα από την καταχνιά. Γιατί πρέπει να παραδεχθούμε. Μπορεί να λέμε όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά αλήθεια, πόσοι σύγχρονοι από εμάς τα έχουμε υιοθετήσει και τα φέρνουμε στα σπιτικά μας όλες τις επόμενες χρονικές. Μάλλον όλα τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Πρέπει να πούμε ότι πολλοί από εμάς έχουμε ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι σκαλίσατε λίγο τη μνήμη μας. Και πόσο μάλλον παιδιά που δεν το έχουν ζήσει που καθόλου. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, γιατί πολλοί νομίζουμε ότι η παράδοση έρχεται μαζί μας, αυτοί οι οποίοι την ακολουθούμε. Αλλά υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι τα έχουν ξεχάσει. Και το μόνο που τους ενδιέφερε και βλέπαμε και από τις κουβέντες τώρα είναι το ρεβεγιόν με την, αυτή την χρυσόσκονη, την οποία νομίζω τα παραδοσιακά ελληνικά Χριστούγεννα, η παράδοση της πατρίδας μας δεν την είχε έτσι. Είχε μια άλλου είδους χρυσή αντάβια μέσα της, τη ζεστασιά και την... Να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που το λέω και για πρώτη φορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι λάθος ο τρόπος και μόνο η λέξη παράδοση και εμένα, σαν λέξη δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί την έχω ως μνήμη από μικρός, που λέγαμε παράδοση, δεν μας αρέσει παράδοση. Ο νέος, ή αν θέλετε ο νεαρός σε ηλικία, είναι αμέσως το ένστικτό του στη λέξη παράδοση, λειτουργεί αντανακλαστικά. Ναι. Παράδοση, άσε με. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής, ότι εμείς μιλήσαμε για παράδοση, αλλά τι είπαμε? Θα πάει ο ΕΤΗ να μάθει την αξία, να του μάθουν τα καλικατζαράκια μαζί με τον ΕΤΗ, να πάνε να του μάθουν την αξία του οικογενειακού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Δεν μιλάς για παράδοση στο παιδί, είναι απαγορευμένη λέξη. Ωστόσο, του μαθαίνει κάτι πολύ όμορφο, τρυφερό, με θαρπορή. Ή μαθαίνει την αξία της προσφοράς. Την αξία του να πέφτει ένα αστέρι και να κάνει ευχή. Την αξία τη συμμετοχή. Την αξία του φιλιού τη καληνύχτα του παππού και στη γιαγιά. Την αξία του χαριζιλικιού. Πολύ απλά πράγματα. Μην μιλάμε με μεγάλες λέξεις στα παιδιά. Γι' αυτό δεν γουστάρουν. Δεν γουστάρουν πια. Άμα το παιδί του λες διάβασε, δεν θα διαβάσει. Δεν θα διαβάσει. Το γνωστό. Πάντως, πρέπει να είμαστε πολύ προνομιούχοι όλοι όσοι βιώσαμε αυτά τα πράγματα, γιατί τα κουβαλάμε, όχι γιατί μας τα ανάγκασαν να τα ζήσουμε, γιατί ήμασταν και εμείς συμμέτοχοι, άλλοι πρωταγωνιστές, άλλοι δευτεροπρωταγωνιστές, έτσι, ίσως και κομπάρσεις σε πολλές των περιπτώσεων, σε όλη αυτή την τελετουργία, να πω, των εορτών. Τα ζήσαμε αυτά, συμμετείχαμε. Τώρα λοιπόν, να δώσουμε. Νομίζω ότι και τα παιδιά τη σημερινά θέλουν πολύ να συμμετάσχουν σε αυτό. Αλήθεια. Και τώρα καταλαβαίνουμε και την αξία περισσότερο, γιατί. Είναι πρωτόγνωρη όλη αυτή η κατάσταση. Αρκετά. Και μας κάνει όλους να αναπολούμε όλα αυτά τα παλιά πράγματα, τα οποία δεν τους δίναμε σημασία ακόμα πριν. Γι' αυτό έχουμε το μουσείο των αξιών που δεν πρέπει να χαθούν. Των μικρών μεγάλων πραγμάτων. Δεν δίναμε σημασία. Την αξία τη αγκαλιά. Την αξία τη αγκαλιά. Ποιος την είχε υπόψη του? Αγκαλιαζόμασταν, τότε και ήθε. Ναι. Τώρα που δεν μπορούμε. Τώρα που δεν μπορούμε, πόσο πολύ μας λείπει. Κάτι που το θεωρούσαμε πολύ εύκολο να γίνει, έτσι. Είναι αυτό. Για πείτε μας τώρα, μπαίνετε στα σπιτικά μας και μέσα από τη τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος, μπαίνετε μέσα από το ίντερνετ. Πόσο θα κρατήσουν αυτές οι εορταστικές, χριστουγεννιάτικες δράσεις ενός χωριού που νομίζω ότι είναι πάμπολες, έτσι. Και αναφερθήκατε στο Καραγκιόζη, είπατε κάτι για στρουμφάκια. Δώστε μας λίγο πιο αναλυτικά τι άλλο μπορούν να έχουν τα παιδιά μέσα από αυτήν την επικοινωνία. Γιορτές υπάρχουν όλοι το χρόνο. Έχει χειροτεχνίες, έχει μαθήματα ζαχαροπλαστικής, έχει τον Άι Βασίλη που απαντάει σε γράμματα, έχει sand art, δηλαδή ζωγραφική στην άμμο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει κουκλοθέατρο, έχει clown, έχει face painting, βιβλία, ζώα, αφηγήσεις. Λάχανα και Χάχανα, Σπύρο Λάμπρου, Μάγο Σανκάρα, Μαργαρίτες Κότσι, Ειρίνα Μπόικο, κούκλες. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Κούκλο θέατρο, την Άγια Σαχαράτου. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Την ξαναδεί κατασκευές. Κοινές από τη ζωή των ξωτικών. Τι ώρες μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά? Είναι σε διάρκεια? Δηλαδή έχει διάρκεια, είναι συνεχές το? Έχει καθημερινή παρουσία έως τις 6 Ιανουαρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μάλιστα. Και κωδικό μπορείς να προμηθευτείς από όλες τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής προπόλησης εισιτηρίων. Από εκεί που προμηθευόμαστε εισιτήρια και για το θέατρο και για τον κινηματογράφο και για τις συναυλίες. Ωστόσο, επιλεγμένα κομμάτια έχουν παραχωρήσει σε εσάς, έχουν προσφέρει στα παιδιά μέσω εσάς.
που μπορούν σε συγκεκριμένες ώρες που εσείς έχετε καθορίσει μαζί μας, πάρα στη συνόηση, έχετε καθορίσει σε ωραίες εκπομπές, ναι, με αγαπημένες βραδινές, οι οποίες θα συνεχίσουν σε όλες τις γιορτές. Δηλαδή όλο τον χρόνο. Έχουν πολλές γιορτές. Γιατί μόλις τελειώνουν αυτές οι γιορτές, αρχίζουν οι απόκριες μετά. Νομίζω είστε ήδη προετοιμασμένοι και ήδη το έχετε. Πάσχα. Μετά είναι 15 Αύγουστο. Γιορτές. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Σκοπός είναι η χαρά είναι στιγμές. Όπως και η ευτυχία. Ωστόσο, όμως είναι στο χέρι μας οι στιγμές, δεν είναι περισσότερες. Εμείς έχουμε 9.000 λεπτά. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Στο χέρι μας είναι οι στιγμές να είναι περισσότερες. Ναι. Έτσι. Και στο χέρι μας είναι, έχοντας περισσότερες στιγμές, να είμαστε όντως ευτυχείς περισσότερο χρόνο. Αν θέλαμε εμείς, να διασκεδάζουμε τα παιδιά μόνο τα Χριστούγεννα ή τις γιορτές. Ναι, ναι, με το σταγωνόμενο. Είναι σαν αυτό που κάνουν οι φιλάνθρωποι, δίνουν χρήματα μόνο τα Χριστούγεννα. Κάτσε, όλες τις άλλες μέρες δεν έχουμε ανάγκες. Ναι, σωστά. Λοιπόν, εμείς θα σας έχουμε στα σπιτικά μας μέσα από τη τηλεόραση Star Βορείο Ελλάδος και αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι. Και φυσικά, μόλις μας στείλετε το καινούριο υλικό ξανά και ξανά, αρχίζει μια ωραία συνεργασία την οποία νομίζω ότι και οι δύο πλευρές τη χαιρόμαστε. Παιδιά, Νίκο. Και όχι μόνο εμείς, και τα παιδιά μας. Και τα παιδιά πρώτα απ' όλα. Τρεις πλευρές είμαστε. Ωραία. Νίκο Μακρίδη, Φώτη Σπύρο, όλα να πάνε κατευθείαν για όλους μας. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Φίλες και φίλοι, και μετά αυτή την ωραία κουβέντα που είχαμε με δύο έτσι αθεράπευτα παιδιά, από ό,τι καταλάβατε, εμείς θα πούμε ένα ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, ευχαριστούμε που όλο το χρόνο υποστηρίξατε την εκπομπή Παρεμβάσεις και φυσικά θα τα ξαναπούμε του χρόνου. Να, μια τζούρα δρόμος είναι. Να είστε καλά.